Θύμη, η αντίστροφη μέτρηση για τον αγώνα της Πέμπτης αύριο. Έχει ξεκινήσει. Το 1-0 θέλει να υπερασπιστεί ο ΠΑΟΚ. Ναι, έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι την Πέμπτη. Έχουμε ένα μικρό πλεονέκτημα, νικήσαμε 1-0 στην έδρα μας και με 10 παίχτες. Πρέπει να παρουσιαστούμε σοβαροί και να πάρουμε την πρόκληση στο τέλος. Κακά τα ψέματα, είναι μια διαδικασία που χρειάζεται ένα γκολ ο ΠΑΟΚ για να έχει το κεφάλι του ήσυχο. Το βάρος πέφτει σε εσάς κυρίως. Πώς το αφουγκράζεις αυτό το γεγονός? Γενικά η φιλοσοφία που έχουμε φέτος σαν ομάδα είναι το επιθετικό ποδόσφαιρο. Καταρχήν θέλουμε να είμαστε συμπαγή στην άμυνα. Αυτό που προσπαθούμε και τον γκολ πιστεύω θα έρθει στην επίθεση. Επειδή όλες οι απουσίες, σου λένε, λείπουν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές. Ναι, λείπουν ποδοσφαιριστές που μας είναι χρήσιμοι. Τώρα με τους παίκτες που θα πάρει η ομάδα θα είμαστε πιο ολοκληρωμένοι σαν ομάδα. Όλες οι ομάδες έχουν απουσίες. Προσπαθούμε να είμαστε όλοι έτοιμοι να δώσουμε ό,τι καλύτερο για την ομάδα μας. Περιμένετε διαφορετικά την Σπάρτα Κτηνάβα στο παιχνίδι που θα παίξει στην έδρα της, διαφορετικό παιχνίδι? Θα κυνηγάει πιο πολύ το σκορ. Εμείς έχουμε το πλεονέκτημα. Πιστεύω εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το δικό μας παιχνίδι. Εξαρτάται μόνο και μόνο από εμάς. Επειδή ο ΠΑΟΚ παίζει για... έχει την άνεση, δηλαδή να πάει και για ισοπαλία, να πάει για νίκη, βολεύεται και με είδαμε γκολ. Θα αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του ή πιστεύεις ότι πρέπει να μπει, να δείξει την κυριαρχία του, να πάει καθαρά για την νίκη και να τελειώσει από νωρίς την πρόκληση? Δεν το νομίζω αυτό, κατά την άποψή μου. Πιστεύω, όπως είπα και πριν, ότι το παιχνίδι κρίνεται από εμάς, αναλόγως το πώς θα παρουσιαστούμε εμείς στο γήπεδο. Και πιστεύω ότι δεν πρέπει να αλλάξουμε κάτι στο παίξιμό μας. Και πιστεύω ότι στο τέλος θα είμαστε εμείς που θα πανηγυρίσουμε την πρόκληση. Έχεις πολύ καιρό να σκοράρεις με τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Μήπως ήρθε η ώρα να γυρίσεις τα γκολ? Πολλούς μήνες. Το ελπίζω.